Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια σχετική αύξηση και όχι μόνο αύξηση και στους εργαζομένους οι οποίοι νοσούν. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε 9 στο παθολογικό τομέα, 3 στη χειρουργική, 2 στη ΜΕΘ και 1 στην παιδιατρική. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αμέσως μετά από αυτό και μετά από συζήτηση που έγινε με το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπουν και κάποια μέτρα πιο αυστηρά, θα ξεκινήσει δηλαδή, θα στείλουμε δελτίο τύπου σύντομα ώστε να αρχίσουμε λίγο να περιορίζουμε αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν κλίνες κορονοϊού, κύριε Κανταράκη? Οι κλίνες και το τμήμα του κορονοϊού, του COVID υπάρχει, μπορούν να λειτουργήσουν 29 κλίνες. Θα δούμε μετεγενέστερα εάν θα χρειαστεί να ξανακάνουμε το τμήμα να λειτουργήσει. Για αυτή τη στιγμή τώρα είναι διαχειρίσιμα τα περιστατικά στις κλινικές. Αν όμως παρεπιπτόντως αυξηθεί πάρα πολύ ο όγκος αριθμητικά των ασθενών, ίσως να υπάρξει και τέτοιος σχεδιασμός. Αυτό θα το δούμε και θα το συζητήσουμε και με τη δεύτερη ΔΥΠΕ. Τα περιοριστικά μέτρα θα ασχίσουν να ισχύουν από σήμερα. Θα απαγορεύεται αυστηρά το επισκεπτήριο στα τμήματα λοιπόν και στις κλινικές του νοσοκομείου. Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική τόσο για τους εργαζομένους σε όλα τα τμήματα όσο και για τους επισκέπτες, καθώς και για τους ασθενείς που επισκέπτονται τα τακτικά ιατρία είτε τα επίγοντα ιατρία. Οι επισκέπτες του νοσοκομείου θα επιδεικνύουν πάντα το rapid test, τουλάχιστον να επιδεικνύουν ένα rapid test 48 ώρου. Το ίδιο θα ισχύσει και για το Σαββατοκύριακο. Και οι ασθενείς που θα θέλουν να πάνε στα έκτακτα ή στα τακτικά μας προγραμματισμένα ιατρία θα περνούν από τον οικίσκο του νοσοκομείου να κάνουν rapid test για να μην τους επιβαρύνουμε κιόλας με την κατάστασή τους, να έχουν άμεσα την εξέταση.